Το θέμα που συζητήσαμε αρκετές φορές οι δυο μας είναι οι έρευνες που έχουν να κάνουν με τα συμβούλια αποχετεύσεως σε Λευκωσία και Λάρνακ. Εκεί το συζητήσαμε και με το Γενικό Εισαγγελέα. Μας είπε ότι είναι κοντά το ογκοδέστατο υλικό σε σχέση με το Συμβούλιο Αποχετεύσεως Λάρνακας. Μπορούμε να πούμε για το πού βρισκόμαστε και το τι αναμένουμε, τι επίκειται ή πού είναι η ευθύνη για λήψη απόφαση αυτή τη στιγμή. Έχουν υποβληθεί στην εισαγγελία τα αποτελέσματα της έρευνας της αστυνομίας. Εντάξει, η διαδικασία που γίνεται είναι μπορεί η νομική υπηρεσία να ζητήσει και περαιτέρω πληροφορίες, να χρειαστεί και αρρωγή από το εξωτερικό. Μιλούμε για την Λάρνακα τώρα. Ναι, διότι υπάρχουν και θέματα που αφορούν και ακίνητα στο εξωτερικό για τους εμπλεκόμενους. Επομένως, παίρνει χρόνο. Είναι μια διαδικασία που παίρνει χρόνο. Εμείς είμαστε βέβαιοι από τα στοιχεία που είδαμε ότι υπάρχει σοβαρή υπόθεση εκεί. Απλώς πρέπει να περιμένουμε και επειδή είναι στην αστυνομία. Δεν μπορούμε να πούμε περισσότερα πράγματα. Για τη Λευκωσία έχουν προχωρήσει αρκετά τα πράγματα για να μένεται να πάει έκθεση στην νομική υπηρεσία, πάλι με σοβαρά ευρήματα για αρκετά άτομα. Και μάλιστα θα γίνει και τμηματικά, διότι είναι πολλοί που εμπλέκονται και έτσι θα πάρει πάρα πολύ χρόνο να ερευνηθούν όλοι. Θα πάει μια έκθεση για τους προτεργάτες και μετά θα ακολουθήσουν και άλλες εκθέσεις. Μιλούμε όταν ερευνάονται τα οικονομικά στοιχεία. Το κάθε άτομο είναι που ερευνάται. Μπορεί να έχει και εταιρείες, μπορεί να έχει και αρκετές εταιρείες και κάθε εταιρεία να έχει και αρκετούς λογαριασμούς και σε αρκετές τράπεζες. Πρέπει να αξιολογηθούν όλα τα οικονομικά δεδομένα για να βρεθούν αν υπάρχουν λεφτά που δεν δικαιολογούν. Είπατε πρώτα θα πάει έκθεση για προτεργάτες και μετά για τους υπόλοιπους. Ναι, και μετά όταν ολοκληρωθεί για τους υπόλοιπους, διότι παίρνει πολύ χρόνο αυτή η έρευνα. Να ερευνηθούν το οι λογαριασμοί, τα οικονομικά τους δεδομένα. Έχουν ζητηθεί τα διατάγματα, ανοίχθηκαν λογαριασμοί, αλλά αντιλαμβάνεστε και οι τράπεζες είναι στοιχεία προηγούμενων ετών. Πρέπει να ανατρέξουν και αυτοί στις αποθήκες τους, να φέρουν τα στοιχεία και πρέπει να έχεις όλη την εικόνα για να καταλήξεις αν κάποιον άτομο έχει λεφτά που δεν είναι. Συνεπώς, αυτή τη στιγμή έχουμε ένα μεγάλο μέρος της αστυνομικής έρευνας για το Συμβούλιο Αποχετεύσεως Λάρνακας να είναι στο Γενικό Εισαγγελέα και να αναμένουν περαιτέρω οδηγίες. Παρ' όλα αυτά, αναμένουμε την αποκάλυψη τραπεζικών λογαριασμών, τη μελέτη των στοιχείων και από εκεί και πέρα θα δοθούν οι οδηγίες για τα παραπέρα. Η αποκάλυψη έχει γίνει, απλώς τη μελέτη των στοιχείων και για τη Λευκωσία αναμένεται σύντομα να πάει μια έκθεση σε ενδιάμεση για ορισμένες. Από τους ανακριτές των εισαγγελέα. Είναι σε πλήρη συνεργασία μαζί μας οι ανακριτές. Είναι πολύ χρονοβόρα διαδικασία και πολλά άτομα που εμπλέκονται δυστυχώς, αλλά είναι κάτι που πρέπει να βγει στο φως της δημοσιότητας. Αναμένεται εξελίξεις εσείς και χάσα από υπάρχουν εξελίξεις, απλώς θα πάρουν λίγο χρόνο. Θα πάρουν λίγο χρόνο. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα μαζί μας.